Φαινόμενα όπως κύματα καύσωνα, ξηρασίες, σκόνη, καταρακτώδεις βροχές αναμένεται να πλήξουν την περιοχή. Μας προειδοποιούν οι επιστήμονες. Για τη νέα επιστημονική μελέτη θα μιλήσουμε με τον ερευνητή του Ινστιτούτου Κύπρου, Γιώργο Ζήτη. Καλό σας μεσημέρι, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα σας. Καθημερινά οι επιστήμονες κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και για την κλιματική αλλαγή και για το τι μας περιμένει. Και η αλήθεια εδώ και πάρα πολλά χρόνια ή κάνουμε ότι δεν ακούμε ή αισθανόμαστε ότι δεν μας αφορά. Τώρα έχετε μία ακόμη νέα μελέτη. Να χτυπήσει καμπανάκι. Είναι αλήθεια αυτό, δυστυχώς, και όσο περνά τα χρόνια βλέπουμε τέτοια φαινόμενα να είναι ακόμη πιο συχνά και είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε καθημερινά τόσο στο παγκόσμιο αλλά και ειδικά και στην περιοχή τη δικιά μας, την Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο συγκεκριμένα. Έχουμε δει ότι το καλοκαίρι που μας πέρασε θερμοκρασίες ρεκόρ σε χώρες που δεν είχαν ποτέ τέτοιες ψηλές θερμοκρασίες. Για μας είναι ενδεχομένως συνηθισμένα τα σαραντάρια. Τώρα μας λέτε ότι θα αυξηθεί ακόμη 5 βαθμούς η θερμοκρασία στον πλανήτη. Ειδικά στην περιοχή τη δικιά μας, στην οποία παρατηρούμε αυτή τη θέρμανση να είναι εντονότερη κατά την εποχή του καλοκαιριού. Και αυτό είναι κάτι που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, καθώς η περιοχή μας είναι ήδη αρκετά θερμή. Η τελευταία αυτή μελέτη, η οποία ήταν στην ουσία μια επισκόπηση αρκετών, ενός πολύ μεγάλου αριθμού επιστημονικών δημοσιεύσεων που αφορούν το πώς θα μεταβληθεί το κλίμα αλλά και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην περιοχή μας, μας δείχνουν αυτό, ότι αν δεν ληφθούν σημαντικές δράσεις για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου, στην περιοχή δικιά μας κατά μέσο όρο αναμένουμε για το τέλος του αιώνα μια αύξηση θερμοκρασίας της τάξης, όπως είπατε, γύρω στους 5 βαθμούς. Δράσεις όπως, τι πρέπει να γίνει? Το πιο σημαντικό είναι μια δραματική μείωση των εκπομπών θερμοκηπικών αερίων. Και αυτό έχει να κάνει τόσο με το πώς παράγεται η ενέργεια, αλλά και με διάφορες άλλες τεχνολογίες που αφορούν τη μείωση στη ζήτηση, την ενεργειακή απόδοση και τέτοια. Αυτή η συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα είναι κάτι που θα γίνει? Γνωρίζετε αν αυτό θα βοηθήσει κάπως την κατάσταση? Σίγουρα θα βοηθήσει. Είναι μια συμφωνία στην οποία έχουν συμφωνήσει τα περισσότερα κράτη στον κόσμο να περιοριστεί η αύξηση θερμοκρασίας κατά 2 βαθμούς και αν είναι δυνατό κατά 1,5 βαθμό Κελσίου σε σχέση με τα επίπεδα πρώτης βιομηχανικής επανάστασης, και αυτή η αριθμή δεν είναι τυχαία. Προσπαθούμε να προλάβουμε κάποιες επιπτώσεις οι οποίες θα είναι ανεπίστρεπτες εάν ξεπεράσουμε αυτά τα όρια, και επιπτώσεις όσον αφορά τόσο τα οικοσυστήματα όσο και κάποιους παράγοντες στο κλιματικό σύστημα. Για παράδειγμα, εάν λιώσουν αρκετές ποσότητες πάγων στην Αρκτική και στη Σιβηρία, εάν θα υπάρξει κάποια ξηρασία στον Αμαζόνιο. Μιλάμε για τέτοιου μεγάλης κλίμακας αλλαγές, τις οποίες και θέλουμε να αποφύγουμε. Αν συμβούν αυτά, τότε δεν έχει επιστροφή, αντιλαμβάνομαι. Ακριβώς. Έτσι δεν είναι? Εμείς οι πολίτες τι μπορούμε να κάνουμε? Αντιλαμβάνεστε ότι το πρόβλημα είναι παγκόσμιο και πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ των κυβερνήσεων και των κρατών σε πρώτο βαθμό. Ο καθένας όμως δεν μπορεί να βάλει το δικό του λιθαράκι. Ακριβώς αυτό. Ο καθένας από εμάς μπορεί να βάλει το δικό του λιθαράκι. Κάποιες καθημερινές μας συνήθειες, να χρησιμοποιούμε περισσότερο τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πρέπει να εξυγχρονιστούν αυτά. Ακριβώς. Κύριε Ζήτη, αν μας ακούει ο Υπουργός Συγκοινωνιών, πρέπει να εξυγχρονίσει τα μέσα μαζικής μεταφοράς για να περιορίσουμε τη χρήση του αυτοκινήτου, ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Ειδικά στην Κύπρο, αλλά πρέπει να αλλάξει και η κουλτούρα η δικιά μας, των πολιτών. Διάφορες συνήθειες οι οποίες έχουν να κάνουν με την ζήτηση της ενέργειας, το πώς ρυθμίζουμε τα κλιματιστικά στο σπίτι μας και στους χώρους εργασίας, το πόσο καλά μονωμένες είναι οι οικίες μας και οι διάφοροι χώροι, οι κατοικίες κτλ. Τέτοιες μικρές συνήθειες οι οποίες μπορούμε την σειρά τους να μειώσουμε κατά κάποιο βαθμό τις εκπομπές θερμοκηπικών αερίων. Γιατί τόσα χρόνια που υπάρχει αυτή η προειδοποίηση δεν κάναμε κάτι? Γιατί θεωρούσαμε ότι δεν θα μπορούσε να αλλάξει κάτι? Θεωρούσαμε ότι αυτή η κλιματική αλλαγή είναι μόνο στα λόγια? Γιατί τώρα βλέπουμε αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα, αλλά και πάλι δεν ξέρω, υπάρχει βούληση για να κάνουμε κάτι για τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας? Νομίζω ίσως το κόστος αυτής της μετάβασης να φοβίζει λίγο τους αυτούς τους οποίους λαμβάνουν τις αποφάσεις. Παρ' όλα αυτά θα θέλαμε να δούμε περισσότερες δράσεις. Και είναι κάτι το οποίο βιώνουμε και τώρα με την παρούσα ενεργειακή κρίση. Αν είχαμε κάνει κάποια βήματα προς αυτή την κατεύθυνση αρκετά χρόνια πιο πριν, ίσως δεν θα τη βιώναμε τόσο σημαντικά αυτές τις μέρες. Τώρα με το φυσικό αέριο και ακριβώς την εισβολή. Ναι. Χωρίς μέτρα, αντιλαμβάνομαι, η ανθρωπότητα θα καταστραφεί. Χωρίς άμεσες δράσεις ενδεχομένως.
Κοιτάξτε, να καταστραφεί είναι κάτι πολύ το ίσως λίγο ακραίο. Θα προσπαθήσουμε να προσαρμοστούμε. Mm-hmm. Επομένως, δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα και στους τρόπους προσαρμογής. Γιατί ακόμη και σήμερα να σταματήσουμε αυτές τις εκπομπές, είναι τέτοιες οι ποσότητες τις οποίες έχουμε κλείσει την ατμόσφαιρα μέχρι τώρα, ούτως ώστε η αύξηση θερμοκρασίας θα συνεχιστεί για κάποιες δεκαετίες τουλάχιστον. Επομένως, θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα όχι μόνο στο να μειώσουμε τις εκπομπές, αλλά και στο να βρούμε τρόπους προσαρμογής στις νέες αυτές συνθήκες. Συνθήκες, ναι, θερμοκρασίες. Κύριε Ζήτη, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Γεια σας.